Λοιπόν, 4-24 ώρα πριν από τη λαϊκή ετοιμιγορία, πριν τις κάλπες της Κυριακής, επικρατεί αναβρασμός, αν μη τι άλλο, πολιτικός αναβρασμός σε όλα τα επίπεδα. Οι ψηφοφόροι προσπαθούν να πείσουν τους, οι υποψήφοι, με συγχωρείτε, προσπαθούν να πείσουν τους ψηφοφόρους, γιατί το διακύβευμα των εκλογών είναι, αν μη τι άλλο, μεγαλύτερο από ποτέ μετά και τα όσα είδαμε και στις ευρωεκλογές. Γι' αυτό και εμείς έχουμε πει ότι από εδώ θα δίνουμε βήμα σε όλους τους υποψήφιους που αποτελούν κύτταρα ψηφοδελτίων όλων των κομμάτων στην Κρήτη. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Αντώνη Δρακονάκη, υποψήφιο βουλευτή με το ΚΚΕ Μη Λάμδα, μαρξιστικό-λενινιστικό του νομού Ηρακλείου. Κύριε Δρακονάκη, καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Νομίζω δίνετε το δικό σας αγώνα κι εσείς, από το δικό σας μετερίζει όλο αυτό το διάστημα, προκειμένου να απευθυνθείτε στους πολίτες, έτσι ώστε την Κυριακή να λάβετε τη στήριξη την οποία επιθυμείτε κι εσείς, έτσι. Έτσι είναι. Είμαστε 5 μέρες πριν από τις εκλογές. Οι μεγάλοι μονομάχοι οπωσδήποτε έχουν πάρει θέση, κόβουν κουστούμια και προβάλλουν ρόλους. Η Νέα Δημοκρατία ευελπιστεί και φαίνεται, έχοντας την παρακαταθήκη των ευρωεκλογών, ότι θα είναι η επόμενη διακυβέρνηση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ελπίζει, παλεύει, εκβιάζει για να είναι ο επόμενος πρωθυπουργός. Εκβιάζει το λαό για να έχει μια άνετη αυτοδυναμία, να μπορεί να κυβερνήσει μόνος του. Ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται ότι βολεύει, τον είδαμε και τον Τσίπρα χθες, φαίνεται να βολεύεται, ας πούμε, έτσι, σε τούτην εδώ την τροπή που έχουν πάρει τα πράγματα σε σχέση με το κόμμα του και προσπαθεί να παραμείνει μια αξιόπιστη δύναμη η οποία να μπορέσει σε επόμενο χρόνο να αποτελέσει έτσι μια αξιόπιστη λύση για το σύστημα. Κύριε Δρακονάκη, νομίζω αυτό είναι το αντιπολιτευτικό χαρτί που χρησιμοποιείτε και εσείς. Ωστόσο, ΚΚΕ Μη Λάμδα, ποια είναι η διαφορετική πρόταση, η λύση την οποία δίνετε εσείς και απευθύνεστε βεβαίως στην λαϊκή βάση, και αν υπάρχουν τελικά, νομίζετε και μέσα από, φαντάζομαι, από το πρόγραμμα το οποίο έχετε, ότι υπάρχουν λύσεις για την βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Αυτό επιθυμεί ο πολίτης να ακούσει για την επόμενη μέρα. Ωραία. Να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα. Παρακαλώ. Πιστεύουμε δηλαδή ότι πηγαίνουμε στις εκλογές με εκβιαστικά διλήμματα για να υφαρπάσουν την ψήφο του κόσμου, του εργαζόμενου, μέσα από προγράμματα τα οποία δεν αφορούν τον κόσμο ή μάλλον είναι πανομοιότυπα με τα προγράμματα και την πολιτική την οποία έζησε ο λαός, η νεολαία, οι συνταξιούχοι, ο κόσμος της δουλειάς, έτσι, ένα προηγούμενο διάστημα. Εμείς είμαστε ένα μικρό κομμουνιστικό κόμμα, ένα κόμμα της αριστεράς και των αγώνων. Δεν έχουμε, έτσι, όπως το είπατε δηλαδή, δεν έχουμε πρόγραμμα και δεν κατεβαίνουμε με πρόγραμμα. Θεωρούμε ότι οι εκλογές είναι ένα πεδίο ναρκοθετημένο για τον κόσμο της δουλειάς, της εργασίας, τη νεολαία. Θεωρούμε ότι μέσα από τις εκλογές δεν δίνονται λύσεις στα προβλήματα του κόσμου, αλλά οι εκλογές, στο αστικό κράτος που ζούμε, αφορούν το κεφάλαιο, την κεφαλαιοκρατία, την αρχή τάξη της χώρας, και οι διαχειριστές οι οποίοι έρχονται κάθε φορά να διακυβερνήσουν είναι αυτοί οι οποίοι δίνουν την κατεύθυνση και προς τα πού θα πάνε τα πράγματα. Ο λαός ποτέ δεν κατάφερε μέσα από τις εκλογές να δει ένα καλύτερο μέλλον. Θα μπορούσα να πω το εξής απλό. Ο λαός εκβιάζεται αυτή τη στιγμή να ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία, η οποία φέρνει το ίδιο πρόγραμμα το οποίο πριν από 3-4 χρόνια καταψηφίστηκε. Ο λαός καλείται και με 9-10 μονάδες, ας πούμε, έτσι, διαφορά όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, να ξαναφέρει τη Νέα Δημοκρατία στην εξουσία, εναλλασσόμενη στην πολιτική από ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος εφάρμοσε την ίδια πολιτική. Ο ΣΥΡΙΖΑ εκβιάζει το λαό ζητώντας τον ψήφο του, λέγοντας ότι δεν πρέπει να έρθει η δεξιά. Μα δεν έφυγε η δεξιά ποτέ από τη χώρα. Η ίδια πολιτική εφαρμόστηκε όλη τούτην εδώ την τετραετία την οποία, ας πούμε, ξέρω εγώ, ζήσαμε. Την ίδια βάρβαρη πολιτική. Ψηφίστηκε το τρίτο μνημόνιο. 200 εφαρμοστικοί νόμοι πάρθηκαν πίσω κατακτήσεις σε ολόκληρο αιώνα. Δεν είναι λοιπόν ο λαός
ο οποίος κάνει λάθος. Είναι η ίδια η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ που ξαναφέρνει τη Νέα Δημοκρατία στην εξουσία. Μοιάζουν οι δυο μονομάχοι σαν να συμμετέχουν σε μια σκυταλοδρομία που τρέχουν οι ίδιοι μονομάχοι στο ίδιο κολουάρ, παίρνει ο ένας τη σκυτάλη από τον άλλο εφαρμόζοντας την ίδια πολιτική. Και ποια είναι η πολιτική αυτή? Είναι η πολιτική της αφέμαξης των εργαζόμενων, της καταβαράρθρωσης των όποιων δικαιωμάτων κατακτήσεων είχαν ένα προηγούμενο διάστημα καταφέρει να πάρουν. Είναι η ίδια πολιτική η οποία παραδίδει τη χώρα στους υπεραλιστές, στους Ευρωπαίους και στους Αμερικάνους. Ακριβώς πανομοιότυπα η ίδια πολιτική εφαρμόστηκε και θα εφαρμοστεί. Θεωρούμε λοιπόν ότι το μέλλον για τον κόσμο της δουλειάς δεν είναι στα ψευτοδιλήμματα. Mm-hmm. Θεωρούμε ότι οι αυταπάτες καταραίουν. Οι αυταπάτες πρέπει να καταρρεύσουν ολοκληρωτικά. Είμαστε σίγουροι ότι η επόμενη μέρα, οι 8 του Ιούλη, θα φέρουν τα ίδια δεινά για το λαό. Άλλωστε, τώρα πια δεν κρύβονται κιόλας. Δηλαδή, νομίζω ότι δεν τους ξεφεύγουν όλα τούτα εδώ τα οποία ακούμε, ας πούμε. Λένε ότι ο πρώτος νόμος ο οποίος θα εφαρμοστεί είναι για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, είναι η κατάργηση του ασύλου. Αυτό το οποίο λένε ο Μητσοτάκης για το μοντέλο ασφάλισης Πινοσέτ δεν είναι τυχαίο. Το ότι ξανασυζητάμε για εφταήμερη εργασία για τους εργαζόμενους σημαίνει ότι πηγαίνουμε πίσω 100 χρόνια. Κύριε Δρακονάκη, μια υποθετική ερώτηση θέλω να σας κάνω. Εάν ακυρώναμε, όπως λέτε, το μοντέλο της πολιτικής ζωής του τόπου, το οποίο προηγουμένως έτσι θίξατε, θα μπορούσε όντως η ελληνική πολιτική ζωή να βασιστεί στην ύπαρξη κομμουνιστικών κομμάτων μόνο μέσα σε ένα κοινοβούλιο? Θεωρούμε ότι για να υπάρξει μια διαφορετική οργάνωση της κοινωνίας χρειάζεται να υπάρξουν κάποιες προϋποθέσεις οι οποίες σήμερα δεν υπάρχουν. Τώρα, μετά από τις καταρρεύσεις του 89, έχει και στη χώρα μας αλλά και παγκόσμια επέλθει μια κατακλυσμία επίθεση σε όλα αυτά που το Κομμουνιστικό Κόμμα, το Διεθνές, το Παγκόσμιο Κομμουνιστικό Κόμμα, οι εργαζόμενοι, οι καταπιεσμένοι με τους αγώνες τους, είχαν κατακτήσει ένα προηγούμενο διάστημα. Συζητάμε κατάργηση του οκτάωρου, κατάργηση της μόνιμης δουλειάς. Θα τα έχετε ακούσει, ας πούμε, στην Ιαπωνία υπάρχουν θάνατοι από το καρόσι. Ακούτε ότι οι Κινέζοι νεοκαπιταλιστές συζητάνε για δουλειά 9-9-6. Τι είναι αυτό? Από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ για 6 μέρες τη βδομάδα. Αυτό που λέγανε οι παππούδες μας, οι μπαμπάδες μας, θα δουλεύει ο κόσμος από ήλιο σε ήλιο. Αυτός είναι ο κόσμος που μας υπόσχεται το υπεριαλιστικό καπιταλιστικό σύστημα, που έχει εξαθλιώσει κόσμο, που φέρνει πολέμους και καταστροφές σε όλο τον κόσμο, που διαλύει χώρες, που πνίγει τους πρόσφυγες και τους μετανάστες στα νερά της Μεσογείου. Ωστόσο, κύριε Δρακονάκη, επιτρέψτε μου, επειδή υπάρχουν έτσι και κάποια σχόλια γενικότερα του κόσμου που λέει ότι συνήθως τα κομμουνιστικά κόμματα αρέσκονται στο θεωρητικό μοντέλο προτροπές και αντιπολίτευση και στην πράξη ουσιαστικά δεν υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να υποστηριχτεί. Διαφωνείτε με αυτό? Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Γιατί αν υποθετικά ανέβουν τα ποσοστά κάποια στιγμή και του ΚΚΕ μη λάμδα, μαρξιστικού, λενινιστικού και άλλων κομμουνιστικών κομμάτων, θα χρειαστεί να δώσετε λύσεις, θα χρειαστεί να προτείνετε επί της ουσίας πράγματα χειροπιαστά. Αυτό λέει ο κόσμος. Mm-hmm. Ισχύει κάτι τέτοιο? Κοιτάξτε να δείτε. Αυτά τα πράγματα τα οποία πρεσβεύομαι, αυτή η κατεύθυνση, αυτή η οργάνωση της κοινωνίας, δεν είναι και δεν προέκυψε τώρα και εκ του μηδενός. Mm-hmm. Υπάρχουν δείγματα γραφής. Υπάρχουν δείγματα γραφής, τα οποία βέβαια κατέληξαν έτσι όπως κατέληξαν. Και αυτό είναι η βασική αιτία, άμα θέλετε, που υπάρχουν διάφορες αποχρώσεις και διάφορες κομμουνιστικές, ας το πούμε έτσι, ομάδες κτλ. Γιατί υπάρχει οπωσδήποτε μια κριτική σε σχέση με το τι ήταν αυτό το οποίο οικοδομήθηκε στη Σοβιετική Ένωση και στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες, έτσι όπως τις λέμε εμείς κτλ. Και εμείς προερχόμαστε από τούτην εδώ την κατεύθυνση, αλλά αρκετά έγκαιρα θεωρήσαμε ότι τούτο εδώ δεν ήταν, ας πούμε, αυτό το, για το οποίο πάλεψαν οι λαοί, δεν ήταν αυτό, ας πούμε, ξέρω εγώ, που απελευθέρωνε τον κόσμο κτλ. Όμως δεν μπορεί κανένας να αρνηθεί ότι με τη μεγάλη, παραδείγματος χάρη, Οκτωβριανή Επανάσταση,
Ο κόσμος της δουλειάς, ο καταπιεσμένος και καταφρονεμένος κόσμος, ήρθε στον αφρό, ήρθε ας πούμε και από αντικείμενο, έγινε υποκείμενο της ιστορίας. Η Σοβιετική Ένωση κατάφερε κατακτήσεις και κατάφερε να καλύψει ένα handicap 200-300 ετών που τη χώριζε από την αναπτυγμένη Δύση κτλ. Έγινε πρώτη χώρα. Είναι η πρώτη χώρα η οποία έδωσε τα δικαιώματα στη γυναίκα. Καθιέρωσε το οχτάωρο, ένα καρό πράγματα ας πούμε, τον πολιτισμό κτλ. Ακόμα και τώρα νομίζω θα τα έχετε ζήσει κι εσείς. Αυτοί οι μετανάστες, αυτοί οι πρόσφυγες που έρχονται από τη Σοβιετική Ένωση, βλέπουμε το επίπεδο μόρφωσης κουλτούρας σε σχέση με τις τέχνες, σε σχέση με τον αθλητισμό, σε σχέση με το ένα και το άλλο. Βέβαια, μέσα σε μια πορεία εκτράπηκε τότε το πράγμα και κατασυκοφαντήθηκε κτλ. Όμως, εντάξει, για να μην πηγαίνουμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, στο παρελθόν κτλ. Όταν ο λαός και οι απόψεις του έτσι, γίνουν απόψεις πλειοψηφικές, όταν καταφέρουν δηλαδή αυτά τα οποία θεωρούνται σήμερα κυρίαρχα να μπουν στη γωνία και όταν αρχίσουν ο κόσμος να διεκδικεί δικαιώματα, τη ζωή του και τα λοιπά και μαζικοποιηθεί του το πράγμα μέσα σε μια πορεία οπωσδήποτε θα δημιουργηθούν και θα χτιστούν προγράμματα, δεν θα υπάρχει μόνο το όχι. Μάλιστα. Αλλά θα υπάρχει οπωσδήποτε και η θετική πρόταση σε σχέση με το ποιος είναι ο σοσιαλισμός που πρέπει να οικοδομήσουμε, τι από τα παλιά πρέπει να κρατήσουμε και τι να πετάξουμε στα σκουπίδια, πώς θα διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρχει το πισωγύρισμα που υπήρχε στη Σοβιετική Ένωση, στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες, στην Κίνα και ούτω καθεξής. Μάλιστα. Κύριε Τρακονάκη, θέλω να έρθουμε εδώ λίγο στα δικά μας. Μου είπατε προηγουμένως ότι κάποιο πρόγραμμα συγκεκριμένο δεν υπάρχει. Ωστόσο, αποφασίσατε να κατέβετε υποψήφιος σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Τι είναι αυτό που σας ενοχλεί στο Ηράκλειο, τι πιστεύετε ότι μπορεί να αλλάξει, και αν θα μπορούσε να αλλάξει την επομένη των εκλογών. Αν δηλαδή η κάλπη της 7ης Ιουλίου είναι αυτή που θα μπορούσε να φέρει την πλήρη ανατροπή στα δεδομένα για το νησί μας, γιατί νομίζω συντελούνται και θα συμφωνήσετε κι εσείς, συντελούνται πολλές εξελίξεις πέριξ της Κρήτης. Σίγουρα. Ναι. Θα υπονοείται, υποψιάζομαι, καταλαβαίνω τη μεγάλη κουβέντα που έχει γίνει για τους υδρογονάνθρακες, το ποιοι θα διαρρήξουν, ας πούμε, ξέρω εγώ, ποιοι θα τους εκμεταλλευτούν, πώς θα συμμετέχει η χώρα κτλ. Και πώς τοποθετούνται οι πολιτικές δυνάμεις σε σχέση με τα πράγματα. Να πω δύο πράγματα, ας πούμε. Εντάξει, το Ηράκλειο και η Κρήτη γενικά είναι ένα διαμέρισμα οπωσδήποτε από τα προνομιούχα, από τα γωνιακά μαγαζιά, ας το πούμε έτσι, της χώρας. Βιώνει όμως την οικονομική κρίση των 10 χρόνων που βιώνει, ας πούμε, ξέρω εγώ, όλη η Ελλάδα. Και προφανώς υπάρχουν δυσκολίες, υπάρχουν προβλήματα. Προφανώς έχουν ανατραπεί κατακτήσεις. Προφανώς και εδώ η ανεργία καλπάζει. Οι νέοι άνθρωποι φεύγουν. Έχουμε 600.000, ας πούμε, ξέρω εγώ, νέους επιστήμονες, οι οποίοι έχουν φύγει στο εξωτερικό. Σοβαρό ζήτημα. Οι εργασιακές σχέσεις έχουν ανατραπεί. Θα έχετε ακούσει τις καταγγελίες για τις συνθήκες γαλέρας που έχουμε στην αυαρχίδα της βιομηχανίας μας, τον τουρισμό. Το ότι δεν ανανεώνονται συλλογικές συμβάσεις. Το ότι πετιούνται οι μεγάλης ηλικίας εργαζόμενοι στον τουρισμό στα σκουπίδια και ούτω καθεξής. Σημαντικά ζητήματα, ας πούμε. Σημαντικό επίσης ζήτημα θεωρούμε εμείς, παρόλο που δεν το αναδεικνύει κανένας και παρόλο που το θεωρούν σαν ευλογία, είναι αυτή η αναβάθμιση της βάσης της Σούδας που γίνεται. Οι Αμερικάνοι, ο Τσίπρας κατάφερε και έκανε τη χώρα μας τον πιο πιστό σύμμαχο της πιο δολοφονικής μηχανής του κόσμου. Ξέρετε ότι η βάση της Σούδας θεωρείται η πρώτη από τις τρεις βάσεις που υπάρχουν στον κόσμο σε σημαντικότητα σε σχέση με τους Αμερικάνους, αναβαθμίζεται συνεχώς. Αεροπλανοφόρα επισκέπτονται καθημερινά τα Χανιά. Τα Χανιά τείνουν να γίνουν, ας πούμε, από τους πεζοναύτες και από τους ναύτες, τέλος πάντων, του αμερικάνικου τρούμπα. Έχουμε πολλά τέτοιου είδους κρούσματα ετεροδικίας και τα λοιπά. Μάλιστα. Θεωρούμε λοιπόν τούτα εδώ τα πράγματα επικίνδυνα για το λαό. Θεωρώ και μια που είπατε και για τα πετρέλαια και για το φυσικό αέριο. Καταρχήν και οι ίδιοι το λένε. Και οι ίδιοι οι επιστήμονες του Πανεπιστήμιου Κρήτης, ας πούμε, κτλ. Οι οποίοι κάνουν τις ενημερωτικές εκπομπές κτλ.
Ξέρουμε ότι το μερίδιο του Λέοντος, από όποια εκμετάλλευση και αν υπάρχει, θα το πάρουν οι εταιρείες, ας πούμε, δηλαδή μια από τις 7 αδερφές. Από ό,τι διάβασα χθες προχθές, ας πούμε, κάτι υπογράφηκε από τον Τζίπρα, ας πούμε, ξέρω εγώ, με την Total και με την... και με τους Γάλλους και με την... ExxonMobil για τα ελληνικά πετρέλαια. Και, ναι. Μια σύμβαση που θα λέει ότι περίπου το 15% των εσόδων θα πηγαίνει στην Κρήτη. Ναι. Θεωρούμε ότι όλη τούτη εδώ η ιστορία που έχει ανοίξει δεν είναι για καλό. Θεωρούμε ότι δεν είναι για καλό άμα το συνδυάσουμε με αυτά τα οποία γίνονται στην Κύπρο, με τον τρόπο με τον οποίο χειρίζονται οι Αμερικάνοι, οι Τούρκοι και εμείς όλο τούτο εδώ το ζήτημα. Δηλαδή, από εκεί ας πούμε που πλασάρεται ότι πρόκειται για ευλογία, για το ότι ας πούμε ξέρω εγώ θα εισρεύσουν έσοδα στις χώρες και τα λοιπά. Πέρα είπαμε που μικρά ποσοστά ας πούμε αντιστοιχούν στις χώρες οι οποίες έχουν τέτοιου είδους ΑΟΣ. Θεωρούμε ότι η ΑΟΣ και η εκμετάλλευσή τους χρησιμοποιούνται από τους Αμερικάνους σαν όπλο εκβιασμού για να ευθυγραμμίσουν την Τουρκία. Μάλιστα. Θεωρώ δηλαδή δεν είναι ευλογία, αλλά θεωρώ ότι έτσι είναι το ζήτημα αυτό που προσπαθιέται να χρησιμοποιηθεί από τους Αμερικάνους σε την ελληνική αρχιτάκτη. Ήσασταν σαφείς νομίζω έτσι... και θέλω έτσι και με αυτή την κουβέντα να κλείσουμε. Ωραία. Και με αυτό το σχόλιο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ κύριε Δρακονάκη. Ήταν ο κύριος Αντώνης Δρακονάκης, υποψήφιος βουλευτής με το ΚΚΕ μη λάμδα μαρξιστικό-λενινιστικό στο νομό Ηρακλείου. Θέλω να σας ευχηθώ καλό αγώνα. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Και θα τα ξαναπούμε κάποια στιγμή. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Για την πρόσκληση.